Είμαι περίεργος να δω αν βάφοντάς το, έτσι όπως βάφω τα άλλα ξύλα στο βαν, θα αντέξει μέσα σε ένα ποτηράκι με νερό. Θα το δοκιμάσω στις πιο σκληρές συνθήκες. Θα το βάψω έτσι τρία χέρια, που βάφω και όλα τα υπόλοιπα, και θα το βουτήξω μέσα σε ένα ποτηράκι με νερό, να δω τι θα γίνει. Λοιπόν, έχουν περάσει περίπου 10 μέρες που αυτό το ξυλάκι παραμένει μέσα στο νερό και είμαι πολύ περίεργος τώρα να δω αν έχει πάρει μέσα. Υπάρχει διαφορά στο κόψιμο, άρα νομίζω ότι έχει πάρει νερό. Εδώ φαίνεται σαν να μην έχει πάρει, αλλά εδώ που μπήκα τώρα στο σίγουρα στεγνό, φαίνεται να υπάρχει μια διαφορά. Και στο αυτή είναι διαφορετικά. Ναι, έχει πάρει. Τελικά. Έχει πάρει νερό. Έχει περάσει μέχρι εδώ. Περίπου όσο ήταν βουτυγμένο μέσα. Αλλά η ατοχή του χρώματος είναι πολύ καλή, όπως επίσης και τα χαρακτηριστικά του ξύλου είναι πολύ καλά. Δεν φαίνεται να έχουν αλλάξει οι διαστάσεις του. Εντάξει, πάλι είμαι πολύ ικανοποιημένος όμως. Φαίνεται μόνο η υγρασία να έχει περάσει και όχι νερό. Λοιπόν, ξέρεις θα κάνω. Θα το βουτήξω τώρα μέσα στο νερό. Θα το βουτήξω στο νερό από την ίδια πλευρά. Θα αφήσω αυτό έξω, το ένα έξω. Και αυτό, να δούμε τι θα γίνει. Και αυτό, ας είναι εδώ. Λοιπόν, δεύτερη μέρα, όχι δεύτερη μέρα, 20 ώρες μετά περίπου, έχει τραβήξει όλο μέχρι πάνω νερό, σαν φυτίλι δηλαδή, και εντάξει φαίνεται σε πολύ, πολύ κακή κατάσταση, έχει μαλακώσει κιόλας, άρα το βάψιμο το προστατεύει πολύ. Αυτό είναι νερό βέβαια, έτσι, το άλλο ήταν υγρασία, από ό,τι φαίνεται. Γιατί αν ήταν νερό και το άλλο, πάλι θα είχε τραβήξει σαν φυτίλι. Α, έχει μαλακώσει πάρα πολύ. Πάντως δεν άλλαξαν τα χαρακτηριστικά του, έτσι. Δηλαδή έχει μείνει, ούτε το πάχος του έχει αλλάξει, ούτε έχει στραβώσει κάπως. Αισιόδοξο. Έχει μεγάλη αντοχή αυτό.
Θα τα αφήσω να στεγνώσει τώρα, να δούμε τι θα γίνει.